PlayStation 5 Pro. Για να δούμε τι έχει βγει και με αυτό. Πάμε. Για πάμε. Καλώς ήρθατε, Λάνια, στο Busted. Είμαι ο Δημήτρης, μαζί με τον Γιώργο. Τι κάνεις, Γιώργο? Καλά, είμαι, Δημήτρη, από χθες. Μπράβο. Και γιατί μαζευτήκαμε σήμερα εδώ? Μαζευτήκαμε για να μιλήσουμε για το PlayStation 5 Pro, όπου βγήκανε κάτι φήμες. Και το πρώτο πράγμα που μας είπαν, παιδιά και Γιώργο, στο live stream της Παρασκευής που κάναμε, είναι: πείτε μας τη γνώμη σας για το PlayStation 5 Pro, για τις φήμες που έχουν βγει, για το PlayStation 5 Slim κλπ. Και είμαστε εδώ, μετά από αρκετή μελέτη, για να τα αποσαφηνίσουμε όλα. Έτσι, Γιώργο? Έτσι ακριβώς. Το πρώτο σχόλιο ήταν. Πρώτο σχόλιο, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Με το που κλείσαμε το live stream, λέμε: πρέπει να κάτσουμε να μελετήσουμε τι όντως έχει βγει, τι ισχύει. Δηλαδή, ειδικά με αυτόν τον Tom Henderson, το οποίο από εκεί φημολογείται που έβγαλε την είδηση. Μόνο τηλέφωνο δεν τον πήρα. Μόνο σε αυτό το σημείο δεν έφτασα. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εδώ. Το κράτησα εγώ. Το κράτησε, εντάξει. Συγκράτησα εγώ για να μην τον πάρει τηλέφωνο. Η αλήθεια είναι αυτή. Με συγκράτησε, λέω, τον πάρω τηλέφωνο. Όχι, λέει, κάτσε. Οπότε είμαστε σήμερα εδώ και έχει βγει. Έτσι, επαναλαμβάνω, το έχω γράψει και στο thumbnail. Είναι φήμη. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ συγκεκριμένη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του PlayStation 5 Pro, του φημολογούμενου PlayStation 5 Pro, και την ημερομηνία κυκλοφορίας του. Θα σας πούμε επίσης τι ισχύει, τι έχει υποθεί, γιατί πήγαν οι τύποι και κότσαραν και ένα PS5 Slim concept art στο εξώφυλλό τους, οπότε ακούστηκε κάτι για το PS5 Slim, και γι' αυτό το ακόμα επίσης φημολογούμενο που περιμέναμε και έχουμε ακούσει, που το έχουν δει κλπ. Γι' αυτό το PS5, το οποίο θα είναι digital only και θα έχει αποσπόμενη συντιέρα, όπως τη λέει και ο Γιώργος. Οπότε, όποτε είσαι έτοιμος, Γιώργο, πάμε να ξεκινήσουμε από την είδηση. Να διαβάσω την είδηση ακριβώς πώς την έχουν αναρτήσει στο Insider Gaming και να πω από πού. Γιατί ακούσαμε και κάτι σχόλια όταν κάποια στιγμή ήμασταν και λίγο διστακτικοί χθες στο live stream. Ακούσαμε κάποια σχόλια ότι, ρε παιδιά, μην είστε διστακτικοί. Το λέει πολύ συγκεκριμένος άνθρωπος. Οπότε, Γιώργο, αν είσαι έτοιμος, ξεκινάμε. Να πω λίγο στα παιδιά, Δημήτρη, ότι εχθές μόλις κλείνουμε το live, λες, θα κάτσω λίγο να τη δω και να την αναλύσω. Και σήμερα με παίρνει τηλέφωνο. Άνοιξε κάμερα. Έχουμε να πούμε στα παιδιά τι έγινε. Γιατί τα έκατσα, το διάβασα, το μελέτησα. Δεν μπορώ, λέει. Άνοιξε κάμερα. Γι' αυτό ανοίξαμε κάμερα και είμαστε έτσι. Μπαμ, μπαμ. Παρολίγο πάλι να βγαίνεις χωρίς μπλούζα. Πάλι καλά. Κάντο, ρε, εσύ, να ανεβούν, πώς το έχεις πει, να ανεβούν τα subscribers. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, Λάνια, αν δεν είστε εδώ στην παρέα μας και μας βλέπετε τώρα, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας για να βλέπετε και τα βίντεο που ανεβαίνουν και τα live που κάνουμε, να τα βλέπετε όλα. Λοιπόν, ξεκινώ και θα ξεκινήσω με την είδηση, την οποία φαντάζομαι θα τη δείτε κιόλας εδώ πέρα, η οποία από εκεί έγινε ο χάμος, ξεκίνησε από το Insider Gaming, ένα μέσο το οποίο είναι αυτού του Tom Henderson, του γνωστού δημοσιογράφου και έμπιστου κατά τα άλλα, δηλαδή έχει υπάρξει συνεπής αυτά που έχει πει στο παρελθόν. Οπότε, τον λαμβάνουμε λίγο περισσότερο προσοχή, γιατί έχει γνωριμίες μέσα από το χώρο του gaming. Και αυτό κιόλας που ονόμασε το μέσο του Insider Gaming έχει κάποιο λόγο, έτσι. Αυτός λοιπόν που το Tom Henderson το έκανε και στο tweet του, έτσι, το έκανε retweet το post από το site του κλπ. Έγινε ένας χαμός. Παρ' όλα αυτά τα λόγια δεν είναι δικά του, ούτε αυτή η φήμη για το PlayStation 5 Pro είναι δικιά του. Αυτό ήθελα να δω. Γιατί αν θυμάσαι, Γιώργο, και τα παιδιά, έτσι, τα αλάνια που είναι εκεί στο live stream, και μακάρι κάθε φορά να είστε και περισσότεροι αλάνια, μας είπαν, ρε παιδιά, το λέει ο Tom Henderson. Το λέει όμως ο Tom Henderson ή απλά το αναπαράγει? Οπότε, σαν πηγή, το Insider Gaming χρησιμοποιεί ένα site, ένα media που λέγεται Key2Gaming. Αυτό το Key2Gaming, η αλήθεια είναι, εγώ όσα χρόνια και είναι πολλά τα χρόνια που ασχολούμαι εδώ στο χώρο, δεν το γνώριζα. Αυτό λέει, μπορεί να λέει και πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα, έτσι, Γιώργο? Έχουμε όμως κωδικό όνομα, σύμφωνα πάλι με το Key2Game, το οποίο έχει αναπαραχθεί από το Insider Gaming αρχικά και από εκεί ξέσπασε κιόλας. Και για το πες. PS5 Pro λέγει ότι έχει κωδική ονομασία Project Trinity. Σε αυτό θα δώσω πόντους και θα πω ότι γενικά το PlayStation σαν κωδικά ονόματα χρησιμοποιεί χαρακτήρες της σειράς του Matrix. Τι θέλω να πω? Project Neo λεγόταν το PS4 Pro. Project Morpheus λεγόταν το PlayStation VR 2. Οπότε Project Trinity θα μπορούσε να λέγει το PS5 Pro. Οπότε ή έχει βάση λοιπόν αυτό, ή απλά αυτός που το σκέφτηκε για να το βγάλει. Θα το πούμε στο τέλος, λίγο το αναλύσουμε και το πόσο πιστεύουμε και το σχολιασμό μας τι ισχύει για PS5 Pro στην πραγματικότητα.
μπορεί και να έχει βάση, μπορεί και κάποιος απλά να το υπέθεσε. Οπότε, τι λέει ακόμα η είδηση. Η είδηση λέει, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, είναι ότι θα διαθέτει σε ταχύτητα μνήμης 18.000 MT ανά σεκόντ και 30 Work Group Processor, WPA. Τα MT ανά σεκόντ, γιατί και αυτό το έψαξα, συνήθως στις μνήμες RAM και λοιπά τις μετράμε σε MHz, έτσι. Παρόλα αυτά, το MT ανά σεκόντ, εκείνο έχει να κάνει με τη ταχύτητα, το χρονισμό κλπ. Το MT ανά σεκόντ έχει να κάνει με την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Είναι και αυτός ένας δείκτης που μετράς ταχύτητες μνήμης. Προσπάθησα να βρω, όσο πιο έγκυρα γίνεται, πόσο MT ανά σεκόντ μνήμη ταχύτητα έχει το PS5 που έχουμε τώρα. Και αυτό που είδα ότι περίπου έχει γύρω στα 5.500 MT ανά σεκόντ. Οπότε αν έρθει ένα PS5 Pro με 18.000 MT ανά σεκόντ, μιλάμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Σωστά, Γιώργο? Σχεδόν η διπλάσια, τριπλάσια ταχύτητα, δεν. Τριπλάσια. Επίσης, okay, για το chipset, λέγεται ότι και αυτό έχει κωδική ονομασία που λέγεται Viola, εκ του μεγάλου βιολιού. Και αυτό πάλι δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που το βρήκα στην έρευνά μου, δεν γινόταν να σας το πω. Επίσης, αναφέρει η είδηση, έτσι, αυτή η φήμη, ότι το PS5 θα περιλαμβάνει αναβαθμισμένα και βελτιωμένη απόδοση όσον αφορά τα FPS, δηλαδή θα στοχεύει σε αυτό που θέλουμε όλοι, 4K και 60 FPS, θα έχει περισσότερο σταθερότητα στην απόδοσή του και θα υπάρχει και ένα mode με 8K και θα υπάρχει επίσης και αναβαθμισμένο, αρκετά αναβαθμισμένο ray tracing. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να στοχεύσει, έτσι, και σαν marketing, ότι παιδιά, εδώ πέρα είναι μια κονσόλα η οποία μπορεί να παίξει κανονικά native 4K 60 FPS. Υπάρχει και το τυράκι του 8K, σε ποια παιχνίδια δεν ξέρω θα μπορεί να τα καταφέρει να τρέξει 8K, και το Ray Tracing, το οποίο αν είναι αναβαθμισμένο και έτσι όπως πρέπει να είναι, είναι μια πολύ καλή οπτική αναβάθμιση. Επίσης, έχουμε και ημερομηνία κυκλοφορίας του φημολογούμενου PS5 Pro, το οποίο λέγεται ότι δρομολογείται για τον Νοέμβριο του 2024, δηλαδή για τα τέλη του επόμενου έτους. Αυτό όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, και όσον αφορά την ημερομηνία κυκλοφορίας του. Δεν ξέρω πώς το ακούς αυτό. Ωραία. Να πω, τελείωσες με τα χαρακτηριστικά και το άρθρο. Ναι, ναι, αυτά αναφέρει όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την ημερομηνία που το περιμένουμε. Είναι σίγουρα μια ημερομηνία που περιμένουμε να κάνει κάτι με hardware ή Sony. PlayStation 5 Pro. Μπορεί. Ή θα το βγάλεις σε Slim πρώτα. Να ολοκληρώσω, θα σου πω και για το Slim και πάνω σε αυτό θα κολλήσω και αυτά που είδα και. Μπήκα και είδα και σχόλια του Tom Henderson, έτσι, τον οποίο δεν τον κατηγορώ και εγώ το θεωρώ έμπιστο του Tom Henderson σε πολλά πράγματα που λέει. Έχει ουσία ο άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά το άνοιξε αργυρώνει και κάπως αυτή την επιτυχία του. Βέβαια, και εγώ προφήτης είναι το κωδικό μου όνομα εδώ στο Bastard, αλλά αυτός έχει και 5 γνωριμίες παραπάνω. Έχει πει ότι για PS5 Slim δεν έχει ακούσει τίποτα από τις πηγές του. Πιο πολύ βγήκε PS5 Slim κλπ. Γιατί και το άρθρο του Key2 Gaming είχε κοτσάρει εξώφυλλο με ένα PS5 Slim που σας είπα και ένα PS5 Pro, το οποίο ήταν Concept Arts. Το ίδιο είχε κάνει και το Insider Gaming, αλλά το άλλαξε μετά και έβαλε απλά ένα λογότυπο PS5 Pro. Επίσης, το μόνο που έχει ακούσει για νέα κονσόλα, την οποία έλεγε ότι την περιμένουμε, νέα κονσόλα PS5, τέλος αυτού του έτους, το 2023, είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή, που έχουμε συζητήσει κιόλας και σε διάφορα Game Recaps, ότι είναι μια κονσόλα που είναι digital only, μόνο ψηφιακή, και θα παίρνει έξτρα το αξεσουάρ που θα είναι για να βάζει τα CD. Και αυτό μάλιστα δεν είναι, λέει, PS5 Slim, αλλά είναι μια κονσόλα, νέα κονσόλα, η οποία θα αντικαταστήσει το ήδη υπάρχον PS5. Και τον ρώτησαν που λες, χρήστες εκεί πέρα στα social media, και του λένε, ρε φίλε, όμως ανακοινώθηκε PS5 με τα χρώματα του Spider-Man, το οποίο βγαίνει Οκτώβριο, έτσι, το Spider-Man 2, και έχει βγει limited, έχει ανακοινωθεί limited κονσόλα, η οποία είναι ίδια με αυτή που έχουμε τώρα και αυτή που πωλείται τώρα. Και λέει και αυτός ότι η ανακοίνωση του PlayStation, μια limited κονσόλα Spider-Man 2, με προβλημάτισε και εμένα όσον αφορά αυτό που είχα θέσει για τέλος του χρόνου να κυκλοφορήσει αυτή η κονσόλα. Οπότε νομίζω ότι και αυτός ακόμα, ο οποίος είναι ο αρχικός leaker, έτσι, διαρροέας αυτής της φήμης, και αυτός δεν γνωρίζει ακριβώς πότε θα βγει αυτό το μοντέλο που θα αντικαταστήσει το ήδη υπάρχον. Και μάλιστα ανέφερε ότι τώρα, από τη στιγμή που έχει βγει και σε έκπτωση 50 ευρώ το PlayStation 5, θεωρεί, η άποψή του είναι αυτή,
και δεν είναι άτοποι, ότι ίσως προσπαθεί το PlayStation να ξεστοκάρει, να διώξει τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα PS5, ώστε να ξεκινήσει μετά να μπει σε μια διαδικασία να αντικαταστήσει αυτό το μοντέλο. Αυτό θεωρώ ότι θα έχει μια μεγαλύτερη βάση, η υπόθεσή του, αν αυτή η έκπτωση δεν διαρκούσε μέχρι την Κυριακή που βγαίνει αυτό το βίντεο. Δηλαδή μέχρι 23 Ιουλίου. Αν την πήγαινε μέχρι τέλος του καλοκαιριού, ίσως να είχε λίγο μεγαλύτερη βάση, να πω την αλήθεια. Πώς τα ακούς όλα αυτά, Γιώργο, τα είπα και πάλι μαζεμένα. Λοιπόν, πρώτον, το ότι πάμε κατευθείαν σε PlayStation Pro και δεν υπάρχει το ενδιάμεσο Slim, δεν ξέρω εδώ κατά πόσο είναι καλό, γιατί όπως λέμε και στα live που λέμε τα παιδιά και μεταξύ μας που το συζητάμε το θέμα, δεν ξέρω άμα συμφέρει τη Sony ξαφνικά να πάει και να σου βγάλει PlayStation 5 Pro. Δηλαδή, θα έχει μεσολαβήσει όμως μια λέει... κονσόλα. Θα έχει μεσολαβήσει όμως μια κονσόλα, σύμφωνα με τις φήμες. Θα έχει μεσολαβήσει μια κονσόλα PS5 που μπορεί να μην είναι slim, αλλά θα αντικαθιστά αυτό το μοντέλο που υπάρχει τώρα. Και γιατί να μην περιμένει κάποιος να πάει να το πάρει, να πάρει το Pro κατευθείαν? Γιατί όλα είναι φήμες. Το ξαναλέω, το έχουμε γράψει και στο τέτοιο. Ναι, όλα ναι, αυτά δεν που συζητάμε, αντιλέγω. Αλλά το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο. Δηλαδή, πραγματικά τα πρώτα σχόλια που ακούσαμε στο live stream που ανοίξαμε για να παίξουμε το Exo Primal. Ήταν τι, πείτε μας για PS5 Pro, πείτε μας για PS5 Slim, την άποψή σας. Και αυτό όταν κάποιος θα πάει να πάρει τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα τώρα, και σου λέει θα μπορώ να περιμένω ένα χρόνο να πάρω το PS5 Pro. Ναι, δεν είναι κακό και για τη Sony που χάνει. Σου έχω την πιο απλή, δεν χάνει καθόλου. Αυτός λοιπόν ο φίλος μας θα έχει κάνει subscribe εδώ στο κανάλι μας για να βλέπει τα βίντεό μας, γιατί βλέπει και πραγματικά νομίζω ότι είναι και δέσμευσή μας αυτό το πράγμα, ότι οτιδήποτε ακούγεται, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε με βίντεο και στο site onetsubice.gr και εδώ για να τα λέμε και να τα συζητάμε και να λέμε την πραγματική τους διάσταση. Τουλάχιστον στηριζόμενοι σε αυτή την έρευνα που έχουμε κάνει. Αν εσείς τώρα έχετε δει κάτι άλλο, έχετε βρει κάτι άλλο, πραγματικά πείτε στα σχόλια να το δούμε, να το μελετήσουμε και να έρθουμε εδώ πέρα σε ένα επόμενο βίντεο και να το σχολιάσουμε. Οπότε, αν μέχρι τότε η φημολογία έχει ενταθεί και έχει προκύψει και στηρίζεται κάπου στιβαρά, εδώ θα είμαστε και να συμβουλεύσουμε, όχι να του πούμε τι θα κάνει, να του συμβουλεύσουμε ότι μπορείς, φίλε. Αν εσύ δρομολογείς Χριστούγεννα να πάρεις κονσόλα και υπάρχει πολύ έντονη σοβαρή φημολογία ότι θα βγει ένα PS5 Pro σε ένα χρόνο, μπορείς να περιμένεις. Αλλά προς το παρόν, εγώ το ξαναλέω, τώρα κάποιος αυτή τη στιγμή, αν ακόμα υπάρχει προσφορά που βλέπει το βίντεο του PS5 στα 4,5 κατοστάρικα πόσο έχει, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, γιατί και ένα ενδεχόμενο PS5 Pro ούτε 4,5 θα έχει, ούτε 5 κατά τη γνώμη μου. Θα έχει λίγο παραπάνω. Αυτό εννοείται, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Επίσης, η είδηση αυτή η φημολογία αναφέρει ότι το Project Trinity, έτσι, αυτό το PS5 Pro, είναι σε ανάπτυξη από το 2022. Και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ λογικό, γιατί οποιαδήποτε κονσόλα ή mid-cycle της γενιάς κονσόλας της ζωής αναβάθμιση δεν γίνεται μέσα ένα χρόνο. Υπάρχει πολύ μεγάλο διάστημα το οποίο βρίσκεται σε ανάπτυξη, πώς το λένε, σε research and development κλπ. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλει και κάποιο χρονικό διάστημα. Οπότε είναι λογικό να είναι σε ανάπτυξη από το 2022. Τώρα, το αν θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο 2024, εδώ είμαστε για να το δούμε. Παρ' όλα αυτά, η άποψή μου, νομίζω και έτσι να κλείσουμε σιγά-σιγά, είναι ότι θα έρθει το PS5 Pro κάποια στιγμή. Αν θα είναι μέσα στο 2023, όχι. Μέσα στο 2024, με ερωτηματικό, αν θα είναι προς το τέλος. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Προσωπικά, αν αύριο έβγαινε PS5 Pro, θα το έπαιρνα, έτσι, προφανώς. Γιατί αν κάνεις και μια περισκοπική κίνηση στο χώρο του gaming αυτή τη στιγμή, με τις κονσόλες και λοιπά και τα παιχνίδια και λοιπά, νομίζω ότι αν επένδυες κάπου, θα ήταν μια καλή κίνηση να επένδυες στο PlayStation με τα παιχνίδια τα οποία περιμένουμε ότι θα έρθουν και βάσει ιστορικού θα δούμε και θα δούμε καλά παιχνίδια. Εσύ θα το έπαιρνες? Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν! Επίσης, μιας και είναι η αρχή αυτό το βίντεο, μια σειράς βίντεο που θα βλέπετε από εδώ και πέρα, πιο σύντομα από Game Recaps, με πολύ σημαντικές ειδήσεις, φήμες κλπ. Που αξίζουν σχολιασμού και λίγο πιο insider ειδήσεις, έχουμε κι άλλες. Το λέω γιατί ξεκινήσαμε με αυτό και μέχρι να πούμε αυτό βρήκαμε και κάτι άλλο για να κάνουμε βίντεο, το οποίο νομίζω ότι αξίζει και εκείνο σχολιασμού πάρα πολύ. Οπότε, περιμένουμε τα σχόλιά σας να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που είπαμε σήμερα και τα άλλα θα έρθουν εν καιρό. Και εννοείται περιμένουμε να μπείτε και στην παρέα μας αν δεν έχετε μπει, να μας δώσετε την αγάπη σας και να μας υποστηρίξετε. Γιώργο, ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Καλό βράδυ. Καλό να. Το βίντεο πρωί θα ανέβει λογικά εκεί στην κλασική μας ώρα. Την Κυριακή. Ε, μην παίρνει όρκο. Μην παίρνει όρκο. Μην παίρνει όρκο. Κατάλαβα. Τσαο, Λάνια. Γεια. Bye.